Στις κάλπες προσήλθαν πανελλαδικά οι δικηγόροι για να επιλέξουν στους δικηγορικούς συλλόγους τους νέους προέδρους και τα νέα διοικητικά συμβούλια για την επόμενη τετραετία με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Κυριακής 26 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη, στο δικαστικό Μέγαρο και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Διεξάγονται οι εκλογές, οι αρχαιρεσίες των δικηγορικών συλλόγων ανά την Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία νωρίς το πρωί σήμερα, περίπου στις 7 η ώρα, και θα ολοκληρωθεί ομοίως αργά το απόγευμα, πάλι επίσης 7 η ώρα. Τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι γύρω στις 9.30 με 10 παρά αργά το βράδυ. Για μας σημαντικό σήμερα είναι να υπάρχει συμμετοχή από τους συναδέλφους, όχι τόσο στα επαρχιακά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όσο στα μεγάλα αστικά κέντρα που συγκεντρώνονται χιλιάδες των δικηγόρων, γιατί η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική, μας δίνει δύναμη στους δικηγορικούς συλλόγους και δίνει ευθύνη στους συμβούλους και αντίστοιχα στους προέδρους για να φέρουν εις πέρα στο δύσκολο έργο το οποίο αναλαμβάνουν εκ νέου. Για την θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης υποβλήθηκε μια υποψηφιότητα, αυτή του νυν Προέδρου, ο οποίος πρόκειται να διανύσει τη δεύτερη του θητεία. Σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο των συμβούλων, αυτό περιλάμβανε συνολικά 10 υποψηφιότητες. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι δικηγόροι που είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, εγγεγραμμένοι στο Μητρό μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου του 2017, ανεξαρτήτως αν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση, είναι σε αναστολή ή άδεια κάθε είδους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης απαρτίζεται από 9 δικηγόρους. 5 μέλη, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μία. Εμένα προσωπικά ολοκληρώνεται με την επανεκλογή μου η δεύτερη τετραετία, την οποία έχω δικαίωμα βάσει της νομοθεσίας να πράξω. Δεν υπάρχει θέμα προσωπικής επιτυχίας. Η επιτυχία είναι συλλογική, ανήκει σε όλους τους δικηγόρους, γιατί εμάς σημαντικό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι να μπορούμε οι δικηγόροι μέσα από συλλογικές διαδικασίες να επικυρώνουμε συμπεριφορές και δράσεις προσώπων και καταστάσεων του παρελθόντος προς το μέλλον.